Ποικίλουν οι αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου και του χώρου παροχής υπηρεσιών στην υποχρεωτική τοποθέτηση POS, δηλαδή των τερματικών υποδοχής καρτών, σε πρώτη φάση ως τις 30 Ιουνίου. Το 85% των εμπόρων στη Θεσσαλονίκη έχει ανταποκριθεί στην υποχρέωση τοποθετώντας το ειδικό μηχάνημα. Με τους ίδιους τους καταναλωτές να πραγματοποιούν ακόμη και αγορές πολύ μικρής χρηματικής αξίας με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Το ζητάει, το ξέρει, το βλέπει, γιατί υπάρχει και υποχρέωση να είναι κολλημένο και το χαρακτηριστικό που δηλώνει ο καταστηματάρχης ποιες πιστωτικές κάρτες έχετε. Πλέον ο κόσμος θεωρεί ότι υποχρεωτικά πρέπει να τις χρησιμοποιεί. Αν στο σημείο μέχρι και 1,5 ευρώ απόδειξη να έχει ζητήσει άλλος να πληρώσει με πιστωτική κάρτα ή με χρεωστική κάρτα. Οι έμποροι εκτιμούν ότι η χρήση καρτών θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και ότι το μεγαλύτερο όφελος για τον καταναλωτή είναι η ασφάλειά του αλλά και η διευκόλυνση όταν δεν έχει μετρητά. Πιστεύω ένα μέτρο το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει. Σίγουρα σε όλα τα μέτρα υπάρχουν και τα αντίμετρα. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό το κριτήριο να μας πει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε και για ασφάλεια επιπλέον, γιατί το πλαστικό χρήμα, με το πλαστικό χρήμα δεν κινδυνεύεις ανά πάση στιγμή στον δρόμο. Εστίαση, επισκευές, εκπαίδευση, νοικιάσεις, ένδυση και υπόδηση, ιατρικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, τυχερά παιχνίδια εντάσσονται στους κλάδους υποχρεωτικής τοποθέτησης μηχανημάτων ως δεύτερη φάση και ως το τέλος του χρόνου αναμένεται να ενταχθούν τα καταστήματα τροφίμων όπως οπωροπολία, μπακάλικα, καταστήματα ψηλικών. Ήδη πάντως στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αρκετοί ιδιοκτήτες φροντιστηρίων έχουν τοποθετήσει POS εκτιμώντας ότι το ποσοστό θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο εάν οι τραπεζικές προμήθειες ήταν μικρότερες. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα καταστήματα εστίασης, όπου όμως την πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν ήδη τα POS. Υφίστανται αρκετοί συνάδελφοι, το μέγεθος δεν είναι πλειοψηφικό ακόμη, διότι διευκολύνει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα νούμερα θα ήταν πολύ μεγαλύτερα εάν δεν υπήρχαν αυτές οι εξοντωτικές τραπεζικές προμήθειες. Το ποσοστό αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι πάνω από 50%. Και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της προθεσμίας θα έχουμε φτάσει ένα ποσοστό τουλάχιστον 90%. Θέλουν να πληρώνουν με POS, αλλά για λογαριασμούς που είναι κάποιες αξίες. Τώρα για 2 και 3 και 5 ευρώ, εντάξει, και δεν έχει και σημασία. Αντιθέτως, στον χώρο των ιατρικών υπηρεσιών, όπως εκτιμούν οι εκπρόσωποι του κλάδου, δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την πλευρά των ασθενών όμως. Ακόμη και στα ιατρεία που το μηχάνημα είναι τοποθετημένο ήδη. Πιστεύω ότι κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένα στον ελεύθερο κόσμο να συναλλάσσεται με μία μοναδική και συγκεκριμένη μορφή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Αλλά αν υποχρεωθεί θα το κάνει. Μπορώ να σας μεταφέρω την εμπειρία αυτών που βάλαν πώς ότι δεν θέλουν να το χρησιμοποιούν οι ασθενείς. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι έχουν τοποθετηθεί και λειτουργούν σε όλη τη χώρα περίπου 320.000 τερματικά, ενώ τα αιτήματα μόνο τον προηγούμενο μήνα για προμήθεια POS φτάνουν τις 9.000.